Πραγματικά βλέπεις έναν άνθρωπο που ταλαιπωρείται πολύ. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα βγαίνει κάποιος από εκεί μέσα. Ναι. Ποιος νομίζετε, ξαναρωτάω, σύμφωνα με το τι βλέπουμε εμείς, αν και νομίζω ότι η ψηφοφορία τους διαρκεί για μισή ωρίτσα μόνο, μετά από τη στιγμή που μαθαίνουμε ποια είναι τα ονόματα. Ναι, έτσι. Ποιος πιστεύετε και τι ακούτε, όχι μόνο τι πιστεύετε, τι έχετε ακούσει εσείς παραδίπλα παρά αυτό, γνωστοί ή άγνωστοι που ψηφίζουν ή που δεν ψηφίζουν, τι λένε. Είναι δύσκολη ψηφοφορία. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα βγει ο Πάνος χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί να γίνει έκπληξη και να βγει ο Μισθοφόρος. Δεν το θεωρώ έκπληξη να βγει ο Μισθοφόρος. Εγώ πιστεύω ότι θα κονταροχτυπηθούν ο Πάνος με το Μισθοφόρο και θα φύγει ο Μισθοφόρος. Ναι. Έτσι πιστεύω, λες. Ναι. Πάνος λες θεωρώ... εσύ, Μισθοφόρος ναι. λες εσύ. Κι εγώ Πάνο έλεγα. Πάντως βλέπω ότι κανείς δεν λέει τον Κωνσταντίνο. Μα είναι ένα γλυκύτατο παιδί που δεν είναι ρε παιδί μου, μπορεί. Δεν μπορεί να σε βάλει σε διαδικασία να πεις ίσως να σκέφτεται λίγο πονηρά εδώ το πιάσαμε φάουλ. Είναι ένα τέτοιο παιδί. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι έχουν κάποιο λόγο να τον ψηφίσουν να βγει, αν και η ψήφος είναι θετική. Εχθές ναι. λοιπόν είδαμε την Ειρήνη Παπαδοπούλη να είναι ξένο τελείω σώμα στους διάσημους. Εγώ στεναχωρήθηκα παιδί. Και εγώ ότι λυπήθηκα. Έχει διαλυθεί η ψυχολογία. Δηλαδή να είσαι σε ένα απομονωμένο ότι... μέρος, ναι. να είσαι ανάμεσα σε 10 ανθρώπους και να μην... Με κανένα. Αυτό που λέμε πώς τα παιδάκια ναι. που λένε δεν σε παίζουν. Ναι. Αυτό δηλαδή μου είναι πολύ στενάχωρο. Δεν την παραδέχεστε όμως που το κάνει ναι, αυτό. Ναι. Πρέπει να έχεις κότσια για να σηκώνεις και να μενώνεις. Αλλά είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει μέσα στην ομάδα της. Απέναντι σε μια γυναίκα, ένα κορίτσι θα έλεγα, το οποίο ήταν που ήταν μισή μεριδούλα όταν μπήκε μέσα, έχει μείνει πιο μισή από τις μισές. Μισή μεριδούλα, μάχημη μεριδούλα. Πολύ, πολύ μάχημο παιδί, γι' αυτό και όταν δεν έπαιξε, χάσανε. Μπράβο. Δηλαδή, αυτοί οι τρεις νίκες θα τις έφερνε. Για πλάκα. Για πλάκα. Έτσι, και τόσες φορές την ξαμολάνει μέσα στο παιχνίδι. Και που την κοροϊδεύουν πίσω από την πλάτη της ο Χανταμπάκης τώρα με αυτό που έκανε. Αυτό που έκανε. Παιδιά, δεν ξέρω. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα να τα κάνει ένας άντρας για μια κοπέλα. Δεν μ' αρέσουν. Να πω ψέματα. Δεν νιώθω καθόλου καλά να τα βλέπω. Κανένα νομίζω δεν νιώθει καλά για ένα κορίτσι να τα κάνει ακόμα και να σου έχει κάνει το χειρότερο πράγμα. Και οι άλλοι όμως τους είδα που τα κάνει ο Χανταμπάκης ότι μια χαρά τα βλέπουν. Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Είναι... Οι άντρες δεν πρέπει να φέρονται έτσι, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, αν πει οι γυναίκες. Οι γυναίκες καμιά φορά αυτό που λέμε πάνω στην αυτή του, τέλος πάντων παίζουν στο ίδιο φύλλο, γυναίκα με γυναίκα. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Ένας άντρας, νομίζω εγώ, ότι πρέπει να στέκεται στο ύψος του και να μην μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Δεν είναι ωραία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι πολύ στενάχωρο αυτό που γίνεται. Η ίδια εχθές από μόνη της είπε: δεν παίζω εγώ στο αγώνισμα. Και μετά έκανε δηλώσεις και είπε: χάρηκα και πολύ που κερδίζανε οι μαχητές. Δηλαδή το χειρίζεται έτσι ώστε να νιώθει η ίδια καλά. Νομίζω έτσι όπως είναι, νιώθει καλά παρόλο που δεν. Όχι, την κάνει παρέα κανένας, ναι. ακόμα και αυτό όμως με προβληματίζει. Δηλαδή είναι άλλοι 9 άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην μιλάς με κανένα, ρε παιδί μου. Πρώτη κοπέλα. Μπορεί όμως γίνεται αυτό. Και ήταν η πρώτη παίκτηρα που παραδέχτηκε ότι δεν έπαιξα επίτηδες και εκδηλώνει το θυμό της τόσο έντονα και μπράβο της για αυτό που κάτι, το κάνει. Όταν ένας παίκτης παίζει τόσο δυνατά και τόσο φανατισμένο, όπως έπαιζε αυτή η κοπέλα, όσο, και όσο έμπαιρνε στα αγωνίσματα, έτσι, και βλέπει ότι. Δεν είναι σαν να μην το εκτιμάει κανείς και σου λέει: βλέπω σε άλλους ή σε άλλες που μπορεί να μην δίνουν και το 100% τους ή ίσως να μην μπορούν κιόλας, ρε παιδί μου. Δεν σημαίνει ότι όλοι έχουμε τις ίδιες δυνάμεις ή τις ίδιες δυνατότητες. Και εγώ που είμαι και ταϊσμένη, με βάλεις να τρέξω, δεν νομίζω ότι τελευταία θα βγει. Ναι. Και σου λέει: εδώ γιατί χαρίζονται και είναι όλοι χάδια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι και η ίδια νιώθει ότι θα είναι προτινόμενη. Νομίζω το νιώθει. Μα, ναι.